Μην έχουμε καμιά σπίθα εκεί που θα μας πάει τώρα η Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Και πάρει η φωτιά διάσταση γρήγορη. Πάμε οικοπεδάρα ακαθάριστη. Πάμε όπου και να πας εκεί. Πού είσαι? Το πού είναι έχει σημασία. Πού είσαι? Πού είναι αυτό το ακαθάριστο οικόπεδο. Δηλαδή είναι να τραβάμε τα μαλλιά μας. Έλα Αλεξάνδρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο Μάτι, κοντά στο κέντρο, καθώς βρισκόμαστε σε ένα ακαθάριστο οικόπεδο περιφραγμένο, το οποίο βρίσκεται κοντά σε σπίτια, σε κατοικημένη περιοχή. Έχει ξεκινήσει αντιπυρική περίοδος, ήδη έχουμε δει υψηλές θερμοκρασίες, καθώς έχουν καταγραφεί οι πρώτες πυρκαγιές στην Αττική. Τα ξερά χόρτα, όπως μπορείτε να δείτε, σχηματίζουν στίβες, αλλά και βλάστηση. Τα ξερά χόρτα μπορούν να γίνουν φυτίλια για να ξεσπάσει εύκολα μια φωτιά, γι' αυτό θα πρέπει να απομακρυνθούν και να καθαριστούν, όπως μπορείτε, καθώς είναι πολύ εύκολο να γίνουν έφλεκτα υλικά. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν στίβες από ξερά χόρτα, δεν έχει καθαριστεί τίποτα στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι, άκου τι έχουν κάνει. Έχουν περάσει, έχουν κάνει ένα φρεζάρισμα, τα έχουν εγκαταλείψει εντός του οικοπέδου, δεν τα πετάξανε, δεν τα βγάλανε από το οικόπεδο, με αποτέλεσμα αυτές οι στίβες, τις οποίες βλέπουμε, να αποτελούν μια πηγή ωραιότατη ανάφλεξης, αν και εφόσον γίνει η ζημιά. Όλα αυτά θα τρέχουν να τα σβήσουν. Δίπλα τα σπίτια. Είναι στο Μάτι, δίπλα από τα σπίτια. Δίπλα τα σπίτια, ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά, επειδή καλύψαμε αυτή την τραγική πυρκαγιά. Κλειστό, περιφραγμένο. Με τους ανθρώπους, ναι, με τις οικογένειες που έχουν χαθεί εκεί στο σημείο και πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Πάμε να δούμε λίγο τον κύριο Βαθρακογιάννη. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Θα δούμε και τον κύριο Παπαβασιλείου, διδάκτορ μετεωρολογίας και ερευνητής πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame της μονάδας του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, κύριε Παπαβασιλείου. Καλημέρα σας. Ξυπνούν περίεργες μνήμες, ξέρετε, γιατί μας δίνει το ρεπορτάζ η συνάδελφος από την περιοχή. Και ενώ γνωρίζουμε ότι πρέπει να καθαριστούν όλα αυτά τα οικόπεδα, φαίνεται ότι ακόμη και σε περιοχές που θρύνησαν δεκάδες ανθρώπους, ζωές, δεν έχουν βάλει μυαλό. Τι ακριβώς γίνεται? Το ερώτημα απευθύνεται σε μένα ή στον κύριο Βαθρακογιάννη? Σε εσάς, σε εσάς και στον κύριο Λαβράνο, το Γενικό Γραμματέα Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουμε. Γεια σας, κύριε Λαβράνο. Με την κουβέντα μαζί. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Κοιτάξτε, το θέμα με τη διαθέσιμη καύσιμη ύλη σε ζώνες μίξης όπως αυτή που βλέπετε τώρα στις εικόνες στο Μάτι είναι μια κατάσταση σε όλη τη χώρα. Και από προσωπική αυτοψία στο Μάτι πριν από 2 χρόνια είχαν περάσει ήδη αρκετά χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά του 2018. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη χώρα μας, ξέρετε. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Δεν έχουμε μάθει από τα λάθη μας, δυστυχώς, όσο θα έπρεπε να έχουμε μάθει. Και όπως δείχνετε και εσείς στις εικόνες, αυτά είναι μια πολύ ανησυχητική εικόνα. Οπουδήποτε και αν πάμε πέρα της Αττικής, θα βρούμε αντίστοιχες εικόνες. Και όχι μόνο στην Αττική, γενικότερα στη χώρα μας, σε περιαστικές ζώνες, σε ζώνες μίξης όπως ονομάζουμε εδώ πέρα στη χώρα μας, είναι πάρα πολλές αυτές οι περιοχές και είναι πολύ ανησυχητικό, ειδικά όταν οι συνθήκες είναι όπως είναι τις τελευταίες ημέρες, που πλέον ουσιαστικά έχουμε σόρυψη της καύσιμης ύλης, η υγρασία της έχει πέσει, κυρίως της νεκρής δασικής καύσιμης ύλης, και από μετρήσεις που έχουμε είναι κάτω του 10%, από εκτιμήσεις που κάνουμε κάτω από 10%, οπότε έχει αυξηθεί και η εφλεκτότητά της. Και γι' αυτό το λόγο παρατηρούμε τα επεισόδια των τελευταίων ημερών. Ουσιαστικά έχουμε πιο εύκολα ενάρξεις και ο έλεγχος των περιστατικών είναι και πιο δύσκολος. Mm-hmm. Αν θέλετε να σας προλάβω κιόλας, αυτό θα γίνει πιο ανησυχητικό τις επόμενες ημέρες. Γιατί... λόγω των συνθηκών που αναμένουμε. Λόγω των συνθηκών. Κύριε Λαβράνο, τι αντιμετωπίζετε όταν πάτε να σβήσετε μια πυρκαγιά που την έχετε μπροστά σας, που να είναι μέσα στο δάσος και ξαφνικά την έχετε πίσω σας στο οικόπεδο, δεξιά σας, αριστερά σας, σε πολλές εστίες. Κοιτάξτε εδώ, αυτές οι εικόνες που σας δείχνουμε είναι η μισή Ελλάδα, έτσι. Ελάτε. Κοιτάξτε, το τι μπορεί να προκύψει όταν καλούμαστε να πάμε σε μια πυρκαγιά, πραγματικά το ξέρει μόνο ο Θεός. Ενώ μια φωτιά μπορεί να δείχνει φαινομενικά εύκολη στην αρχή, υπάρχουν τόσοι παράγοντες που τις δίνουν μια πολυπλοκότητα ως προς την κατάσβεσή της. Για παράδειγμα, αυτά τώρα οι εικόνες που δείχνετε και ιδίως σε μια περιοχή που υπάρχει δυστυχώς ένα τραγικό σύμπαν. Έτσι, να κάνει, πήρε αυτό κάτω. Έχει πάρει όλο αυτό, ναι. Αυτή εδώ που η συσσωρευμένη από ό,τι βλέπω εδώ καύσιμη ύλη, αν λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Ακόμα και για αυτή τη χρονική περίοδο, και όπως είπε ο κύριος Παπαβασιλείου, την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει μια δύσκολη περίοδος με υψηλές θερμοκρασίες. Αν λάβουμε υπόψη μας τα πολύ χαμηλά ποσοστά υγρασίας που υπάρχουν, δημιουργούν τις ξηρές συνθήκες που έχει δημιουργηθεί στο έδαφος,
καταλαβαίνουμε πόσο εύκολο είναι να μία σπίθα μόνο να προκαλέσει εκρηξιμότητα, ανάφλεξη, να δώσει φωτιά. Σας ακούμε να, και οι δύο έχετε επισημάνει πάρα πολύ τις καιρικές συνθήκες που έχουμε από πολύ νωρίς φέτος το καλοκαίρι. Την ξηρασία, την έλλειψη υγρασίας, πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Κυρία Παπαβασιλείου, το φετινό καλοκαίρι, όπως όλα δείχνουν τα στοιχεία σας, θα είναι ίσως το δυσκολότερο των τελευταίων ετών. Έχουμε 42 βαθμούς Κελσίου αρχές Ιουνίου. Κοιτάξτε, το είχαμε τονίσει και σε προηγούμενη συζήτηση για το πώς θα πάει το καλοκαίρι, θα το δούμε. Οι εποχικές προγνώσεις θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Όντως αναμένουμε ένα θερμότερο του κλιματικού μέσου καλοκαιριού. Ωστόσο, δεν μπορούμε να κρίνουμε, όπως είχαμε τονίσει και σε προηγούμενες συζητήσεις, το κατά πόσα επεισόδια καύσωνα θα έχουμε, πόσο παραταμένες θα είναι οι περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών. Το ξεκίνημα είναι πάρα πολύ άσχημο. Είχαμε ήδη μία εβδομάδα μία υψηλή θερμοκρασία. Ξέρετε, δεν απαιτείται να έχουμε 42 βαθμούς Κελσίου για να καταστεί η καύσιμη ύλη έφλεκτη. Οι θερμοκρασίες που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, 37-38 βαθμοί Κελσίου, είναι υπεραρκετοί για να έχουμε αυτή την κατάσταση. Την ερχόμενη εβδομάδα, αν θέλετε να τονίσουμε για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, αναμένουμε ακόμα ένα πιο ισχυρό κύμα ζέστη στη χώρα μας. Και μάλιστα θα συνοδευτεί και από πιο ξηρές αέριες μάζες. Επομένως, οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα καταστούν πολύ δυσμενείς, ιδιαίτερα από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και μετά. Θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή και δεν θα πρέπει να επαναπαυτούμε στο γεγονός ότι θα έχουμε απουσία ανέμων. Να τονίσουμε ότι οι πυρκαγιές αυτές, οι οποίες ξεκινούν ακόμα και με ήπιους ανέμους, αλλά με πολύ ξηρές και θερμές συνθήκες, είναι ικανές να δημιουργήσουν το δικό τους καιρό και να καθιστούν αυτοκαθοδηγούμενες. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και γι' αυτό δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Κύριε Λαβράνο, τι έχουμε μέχρι τώρα, ποιο είναι το σκηνικό το οποίο αντιμετωπίζετε? Να συμπληρώσω στον κύριο Παπαβασιλείου ότι και σε εσάς φυσικά, ότι η φετινή αντιπυρική περίοδο αναμένεται να είναι η δυσκολότερη μέχρι την επόμενη. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί πολύ σωστά είπε ο κύριος Παπαβασιλείου ότι λαμβάνοντας, βρισκόμαστε γύρω στις 10 Ιούνιου περίπου και ήδη έχουμε αντιμετωπίσει καιρικές συνθήκες που δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστούν βέβαια, την επόμενη εβδομάδα σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα. Αυτά που αντιμετωπίζουμε. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάνω από 250 εκδηλώσεις αγροτοχορτολιβαδικών και δασικών πυρκαγιών. Από τι? Σήμερα μόνο είχαμε τέσσερις μέχρι στιγμής σοβαρές εκδηλώσεις πυρκαγιών. Συγγνώμη, είναι σοβαρά αυτά που μας λέτε. Από τι? 250 είναι τεράστιος ο αριθμός. Ποιος βάζει φωτιά στην Ήπειρο? Δεν ξέρω ακριβώς ποιο. Καταρχάς, σήμερα είχαμε μία σύλληψη ενός νεαρού, δεν ξέρω την εθνικότητα, ενός νεαρού. Ναι. Ανθρώπου στο δάσος του Σέιξου, ο οποίος βρέθηκε με καψαλισμένα μαλλιά, αναπτήρα και πευκοβαλούνες επάνω του. Και είχαμε την εκδήλωση δύο εστιών πυρκαγιών στο δάσος του Σέιξου σε απόσταση 150 μέτρων. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι πάνω από το 99% περίπου των πυρκαγιών προέρχεται από ανθρώπινο χέρι. Είτε αυτό είναι εμπρησμός από αμέλεια, είτε από πρόθεση. Και είναι κλαδιά, και είναι χόρτα, κάνουν εργασίες. Τι κάνουνε? Δεν καταλαβαίνουν ότι θα κάνουν και οι ίδιοι. Καταρχάς, ό,τι και να κάνουνε, είναι γνωστό ότι με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύονται οποιοσδήποτε ενέργειες, θερμές ενέργειες, γεωργικές ενέργειες, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπίθα, φλόγα, ηλεκτρικό τόξο, το οποίο μπορούν να προκαλέσουν εκδήλωση πυρκαγιάς. Ναι. Και γι' αυτό άλλωστε έγινε και πιο. Υπήρχε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα ως προς τις ποινές για το εμπρησμό από αμέλεια ή από πρόθεση. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Δυστυχώς θα έχουμε να πούμε πολλά. Είμαστε εδώ. Το είπατε κι εσείς, θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από εμάς τους πολίτες. Όσοι έχουν οικόπεδα πρέπει να μπουν στη διαδικασία να τα καθαρίζουν για τη δική τους ασφάλεια πρωτίστως. Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Βεβαίως, να πετάξει η τοπική αυτοδιοίκηση, αν δεν μπορούν να τα πετάξουν την καύσιμη ύλη. Βλέπουμε εδώ στα πλάνα που μας στέλνει η Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε αυτός ο σώρος. Δηλαδή, τι πιο εύκολο να πάρουν αυτά που μας δείχνουν τώρα. Τι πιο εύκολο. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν εκεί οι ίδιοι που έχουν το οικόπεδο. Οι γείτονές τους δεν διαμαρτύρονται. Ελάτε, μάζεψτε τα ρε παιδιά, μην κάουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.